Οι εξελίξεις στην Ουκρανία καθημερινά γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες. Η εμπλοκή της χώρας μας με τη σύμφωνη γνώμη όλων των αστικών κομμάτων βαθαίνει. Τα δεινά των λαών της Ουκρανίας και της Ρωσίας πολλαπλασιάζονται. Μετά την αποστολή των όπλων για την ενίσχυση ποιον άραγε στην Ουκρανία, οι στρατιώτες του τακτικού στρατού της Ουκρανίας όπλα έχουν. Αυτοί που δεν έχουν είναι οι κατσαπλιάδες, οι πολιτοφύλακες των ταγμάτων Αζόφ, είναι τα φασιστοειδή που μαζεύονται από όλο τον κόσμο εκεί πέρα και όλοι αυτοί έχουν ανάγκη οπλισμού. Αυτούς άραγε ενισχύσανε τα Καλάζνικοφ που έστειλε η κυβέρνηση. Κατά την άποψή μας, ναι. Ήδη έχουν επιλεγεί οι στρατιωτικές μονάδες στη χώρα μας, που ενδεχομένως και ανάλογα με τα σχέδια που θα δώσει εντολή το ΝΑΤΟ να εφαρμοστούν, είναι έτοιμες. Το εξήγηλε ήδη ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και στοχοποιούν άμεσα τη χώρα και το λαό μας. Η δίθεν ειρηνική κατά την κυβέρνηση βάση της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει πύλη ενίσχυσης των ατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή των ευρωρωσικών συνόρων. Το Στεφανοβίκιο, περιοχή αναχώρησης μαχητικών ελικοπτέρων για την Πολωνία για ενίσχυση των εκεί δυνάμεων. Η Σούδα εξυπηρετεί τα αεροσκάφη τα πολεμικά, τα οποία πετούν καθημερινά σε αποστολές επιτήρησης και κατασκοπίας. Επιτέλους, σταματήστε να τροφοδοτείτε την αιματοχυσία. Κινείτε σε απόλυτα αντίθετη κατεύθυνση με τα αισθήματα του λαού μας. Όσον αφορά την κύρωση της Ελλάδας ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παίρνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις στην περιοχή Μέσης Ανατολής, Ανατολικής Μεσογείου και Αραβικής Χερσονήσου, εκφράζει τη θέση ότι διαχρονικά οι σχέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση σήμερα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτο και Ισραήλ, δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού μας και των άλλων λαών της περιοχής. Υπηρετούν μεγάλα συμφέροντα και πολύ περισσότερο μπλέκουν τη χώρα μας βαθύτερα στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Η συμφωνία που συζητάμε σήμερα αποτελεί και την κορύφωση των συμφωνηθέντων κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι τον Νοέμβρη του 20. Είναι η πρώτη τέτοια διμερή συμφωνία που υπογράφει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 75 χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει πρόπλασμα για την επέκταση των πολυμερών συνεργασιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής Περσικού Κόλπου, με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς Ανατολάς. Απόρρια του ταξιδιού του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτέλεσε και η συμφωνία για την ενσωμάτωση των Αραβικών Εμμυράτων σε τριμερή σχήματα περιφερειακής συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα με Κύπρο και Ισραήλ, με Κύπρο και Αίγυπτο κτλ. Καθώς και θέματα προώθησης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς οικονομίας, επενδύσεων και άμυνας. Πάντα βέβαια υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και των σχεδιασμών τους στην περιοχή. Με τα υπογραφέντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως μεντεσέ στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κρίκο μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και μια χώρα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου από την άλλη. Ειδικά με τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου στην περιοχή, η ελληνική αστική τάξη αναβαθμίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια τις οικονομικές και στρατιωτικές της σχέσεις, με αποκορύφωμα την αποστολή συστοιχειών αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot για να την συνδράμει στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με το Ιράν. Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που προτίθεται τώρα, που προστίθεται τώρα η σημερινή υποσυζήτητη συμφωνία, αναβαθμίζει την εμπλοκή της Ελλάδας στα υπεριαλιστικά σχέδια και τους ανταγωνισμούς στην περιοχή του Κόλπου. Είχε προηγηθεί η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με καθοριστική παρέμβαση των ΗΠΑ, κάτι που άνοιξε το δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεών του
λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, και με άλλες αραβικές χώρες της περιοχής, αλλά και με το Σουδάν. Διευκολύνεται και με αυτόν τον τρόπο η παραπέρα προσέγγιση των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου με το ΝΑΤΟ. Όλες αυτές οι κινήσεις στην υπεριαλιστική σκακέρα έχουν στόχο να ενισχύσουν τον ρόλο των Αμερικανών ατοικών στην περιοχή απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Και η κινητικότητα που εντείνεται μπορεί να εξηγηθεί κοιτάζοντας τη μεγαλύτερη εικόνα των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπου σημαντικό κομμάτι του παζλ είναι η αναβαθμισμένη παρουσία της Κίνας στην περιοχή του Κόλπου. Ανάμεσα σε άλλα, η Κίνα διαθέτει ένα μεγάλο και υπερσύγχρονο λιμάνι για κοντέινερ στην νοτιοδυτικά του Πακιστάν, στο Γκουαντάρ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, που σχεδιάζει να το συνδέσει οδικός και σιδηροδρομικός με την Κίνα. Από το σημείο αυτό αποκτά μάτι και στα στενά του Ορμούζ, ενώ εξετάζει και την κατασκευή ναυτικής βάσης κοντά στα ιρανικά σύνορα. Ρόλο κλειδί στα σχέδια της Κίνας παίζει και το Ιράν. Συνεργασία με το Ιράν έχει και η Ρωσία και μέσω της διαδικασίας της Αστάνα για το ζήτημα της Συρίας, με συμμετοχή και της Τουρκίας, που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι αντιφατικές μεταξύ τους σχέσεις περιπλέκουν τους ανταγωνισμούς και τροφοδοτούν το έφλεκτο σκηνικό από την περιοχή του Καυκάσου μέχρι τον Περσικό Κόλπο. Επομένως, είναι φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δεν φέρνει αυτές τις συμφωνίες για να αναζητήσει στρατιωτικό αντίβαρο στην επιθετικότητα της Τουρκίας 3.261 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, όπως αφήνει να εννοηθεί. Αλλά και αυτό το επιχείρημα οι σύμμαχοί της Αμερικάνοι το κατέριψαν, προωθώντας τη ραγδαία αποκατάσταση σχέσεων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Τουρκίας. Αντίθετα, μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό, η ελληνική αστική τάξη αναλαμβάνει μια ακόμα αμερικανοτερική αποστολή, προσδοκώντας ωφέλη από την αναβάθμιση του ρόλου της στα σχέδια ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, δείχνει τη χρησιμότητά της ως προτιμόμενου εταίρου στα σχέδια ανάσχεσης ανταγωνιστριών δυνάμεων, κυρίως της Κίνας και της Ρωσίας. Η υποσυζήτηση συμφωνία περιέχει δύο ιδιαίτερα ανησυχητικές προβλέψεις. Η μία είναι η ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχθεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη, και η δεύτερη η προκλητική παροχή του δικαιώματος η μια χώρα να στέλνει, να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης. Δηλαδή, να εγκαθιστά βάσεις. Τι είναι αυτά? Ποιος αληθινά πιστεύει ότι θα έρθουν στρατιώτες, στρατιωτικές δυνάμεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να πολεμήσουν τους φίλους και συμμάχους τους Τούρκους? Αυτό δεν υπονοείται. Είναι αστεία αυτά τα επιχειρήματα. Αυτές οι μετακινήσεις είναι αναγκαίες για την στρατηγική ευελιξία των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα σχέδιά τους και τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Για κοιτάξτε τη συγκέντρωση 100.000, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, 100.000 Αμερικανοατοικών στρατιωτών στην Ουκρανία. Χρειάζονται γη, χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται βάσεις. Για αυτές τις επιχειρήσεις προετοιμάζεστε. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Χτυπάνε καμπάνες για ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Φυσικά και καταψηφίζουμε την κύρωση αυτής της συμφωνίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα βάλει πλάτη στα αιματοκυλίσματα που επιλέγει η κυβέρνηση να μπλέξει τη χώρα. Ευχαριστώ.